να σας ενημερώσω για το θέμα της συνάντησης κορυφής του ΝΑΤΟ στις 11 του μηνός για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία προχωρούν, όπως και να κάνουμε μία πρώτη ενημέρωση και την επόμενη μέρα από την απόφαση του Eurogroup και την μετά τις 21 Αυγούστου περίοδο, την έξοδο δηλαδή της Ελλάδος από την περίοδο των μνημονίων. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ορισμένα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, η απουσία μου χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν λόγω του χειρισμού μιας υπόθεσης σε σχέση με το Υπουργείο Άμυνας και για την οποία έπρεπε να βρίσκομαι σε συνεχή τηλεφωνική επαφή. Δεν είχε καμία άλλη εξήγηση και τα σενάρια τα οποία σήμερα γράφονται δεν έχουν καμία ισχύ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Σκοπιανού, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Παρακολουθήσατε και την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου των Ανεξάρτητων Ελλήνων και την απόφαση η οποία ελήφθη. Για μας, το σχέδιο συμφωνίας των Πρεσπών δεν έχει καμία βαρύτητα και καμία δέσμευση για τη χώρα μέχρι την κύρωσή του από την Βουλή των Ελλήνων. Όλες οι άλλες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν μπει για να ισχύσει η συμφωνία είναι προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρώσει το κράτος των Σκοπίων. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις βρισκόμαστε και θα βρισκόμαστε μέχρι την κύρωση από την Βουλή των Ελλήνων στην εποχή της απόφασης του Βουκουρεστίου. Συγκεκριμένα, η προϋπόθεση για την πρόσκληση στο ΝΑΤΟ ήταν η κύρωση από την Βουλή των Σκοπίων της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εδώ θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι ακόμα και αυτή η κύρωση η οποία έγινε σε πρώτη φάση στα Σκόπια δεν είναι έγκυρη, διότι δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Δεν έχει λοιπόν και αυτή ως απόφαση καμία ισχύ. Δεύτερον, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξο Τσίπρας, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ, δεν μπορεί να υπάρξει καμία δέσμευση της χώρας και καμία διαδικασία στο ΝΑΤΟ εάν δεν τελειώσει το δημοψήφισμα στα Σκόπια, η ψήφιση από τη Βουλή και οι συνταγματικές αλλαγές οι οποίες να έχουν επικυρωθεί. Για να τελειώνουμε με τη συζήτηση αυτή, θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, σαν Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων που είμαστε κόμμα, κίνημα που συγκυβερνούμε, ότι δεν πρόκειται να έρθει σε κύρωση η συμφωνία χωρίς την άποψη του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εκτός και αν έρθει με 180 βουλευτές και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αλλάξουν την στάση την οποία έχουν. Εκεί δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Δεν πρόκειται όμως να επιτρέψουμε, χωρίς την έγκριση του ελληνικού λαού, η οποία γίνεται με δύο τρόπους, είτε με εκλογές είτε με δημοψήφισμα, να προχωρήσει η συμφωνία. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Κύρωση συμφωνίας δεν θα υπάρξει. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα τα εξοπλιστικά, θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαστε σε ευχάριστη θέση να είμαστε στην τελική φάση πλέον των διαπραγματεύσεων για τα F-16 και την αναβάθμιση των F-16. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά και πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες και μέχρι τέλος την Τρίτη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες όλες. Σήμερα βρίσκεται κλιμάκιο της Γαλλικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών εδώ στην Ελλάδα και συνομιλεί με τη ΓΔΑΕ για το θέμα των φρεγατών ΦΡΕΜ. Έχουμε μπει πλέον σε διαδικασία συζήτησης για τις φρεγάτες ΦΡΕΜ βάσει της απόφασης του ΚΙΣΕΑ του 2009. Υπεγράφει το follow-on support για τα Μιράζ. Προχωράει εντός των επόμενων ημερών με έγκριση που ήδη έχει υπαρθεί. Είναι σε καθαρά διαδικαστικό θέμα
το follow-on support για τα, για τα C27 και παράλληλα έχουμε αποστείλει προς την αμερικανική πλευρά κατόπιν αιτήματός της έναν κατάλογο από μέσα τα οποία χρειαζόμαστε για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Θέλω ακόμα να σας ενημερώσω ότι έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες προκειμένου οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας να είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που θα προκύψουν μετά τις ανακηρύξεις της ΑΟΖ. Θέλω τέλος να σας ενημερώσω ότι οι υποχρεώσεις οποίες έχουμε λάβει σαν κυβέρνηση και εγώ ως υπουργός απέναντι στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων από την ανάληψη των καθηκόντων μου σε συνεννόηση με την κυβέρνηση σε σχέση με το μισθολογικό θα ικανοποιηθούν. Είμαστε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή με τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο και πιστεύω ότι μέχρι την 6η Θεσσαλονίκης θα μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε και επίσημα. Είμαι στη διάθεση για ερωτήσεις. Κύριος Μαζανίτη. Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση μου έχει να κάνει σχετικά... Ο κύριος Καμένος έκανε λοιπόν την αρχική του τοποθέτηση, διέλυσε όλα τα σενάρια τα οποία από χθες κυκλοφορούσαν. Ξεκαθάρισε για τη διαδικασία την οποία θα περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή και ο ίδιος είπε ότι δεν θα κυρώσει και τώρα δέχεται ερωτήσεις για να ακούσουμε την πρώτη απάντηση που δίνει ο κύριος Καμένος. Θα παραστώ. Εξάλλου το θέμα που έχει να κάνει και βλέπω να γράφεται για σε σχέση με τον Σκοπιανό δεν έχει καμία, δεν θα έχει καμία εξέλιξη στο ΝΑΤΟ η Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες για είσοδο στο ΝΑΤΟ της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, θα πρέπει να έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται μέσα στη Συμφωνία. Δηλαδή, δημοψήφισμα στα Σκόπια, αλλαγές συνταγματικές και κύρωση των δύο συμφωνιών. Η πρόσκληση η οποία απευθύνεται για τα accession talks τα οποία λέγονται, είναι η ίδια με αυτή που είχε αποφασιστεί το 1999 επί Πρωθυπουργία Σιμίτη στην Ουάσιγκτον. Δεν έχει καμία ισχύ, ούτε κανένα δεσμευτικό κείμενο πρόκειται να υπάρξει. Δεν έχουν κανένα μέλλον τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, εάν δεν κυρωθεί η συμφωνία. Και όσον αφορά την Ελλάδα, εγώ θα φροντίσω να μην κυρωθεί η συμφωνία και δεσμεύομαι γι' αυτό, χωρίς την έκκληση του ελληνικού λαού. Το δεύτερο ερώτημά σας ήταν σχέση με την ΑΟΣ. Η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο των Εξωτερικών στο Υπουργικό Συμβούλιο και από τον Πρωθυπουργό, χθες συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό το βράδυ, είναι ότι το θέμα της ΑΟΣ κλείνει και με την Αλβανία αλλά και με άλλες χώρες. Της ανακήρυξης ΑΟΣ. Και υπάρχει και το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων βάσει του δικαίου της θάλασσας. Αυτά όμως είναι θέματα που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο των Εξωτερικών και για μένα. Εμείς, σαν Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υποχρεώσεις όταν προκύψουν. Ο κ. Μούση. Υπουργέ, η σημερινή σας τοποθέτηση όσον αφορά για την σύσκεψη. Γίνονται ερωτήσεις τώρα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι για να περάσει η κύρωση συμφωνίας αυτή θα γίνει είτε με εκλογές, είτε με δημοψήφισμα, είτε με 180 εφόσον η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει. Και απάντησε επίσης για το θέμα της ένταξης των γειτόνων μας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, ότι πρέπει να ολοκληρώσει όλες αυτές τις διαδικασίες που προβλέπονται στην συμφωνία, δηλαδή να περάσει από δημοψήφισμα, αναθεώρηση του συντάγματος και συνεχίζει τις απαντήσεις. Ακούστε, η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση συνεργασίας. Και στην κυβέρνηση αυτή της συνεργασίας υπάρχουν οι σαφείς θέσεις και του Πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι δικές μου και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Στην Σύνοδο Κορυφής θα είμαστε εκεί και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος Εξωτερικών και εγώ. Στη Σύνοδο Κορυφής δεν θα υπάρξει τίποτε άλλο πέραν από αυτό που προβλέπεται από τη Συμφωνία. Δηλαδή,
οποιαδήποτε πρόσκληση θα είναι υπό τις δεσμεύσεις ότι θα ολοκληρωθούν από τη μεριά των Σκοπίων όλες οι προϋποθέσεις και θα ακυρωθεί και από την Ελληνική Βουλή. Ουσιαστικά, οι προσδοκίες οι οποίες ο κύριος Ζάεφ προσπαθεί να καθιεργήσει τη χώρα του είναι δικό του θέμα. Οι πιθανές ευχές από τον καθέναν είναι ξεχωριστές από την εξωτερική πολιτική της χώρας και από τα κείμενα τα οποία υπάρχουν. Εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ στο ΝΑΤΟ προκειμένου να παραβιάσω τη συμφωνία και δεν θα πήγαινα στο ΝΑΤΟ εάν δεν βρισκόμασταν σε κατάσταση Βουκουρεστίου. Και βεβαίως δεν θα ήμουν υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Δεν τη δέχομαι τη συμφωνία αυτή και θα προσπαθήσω να την μπλοκάρω. Το Εμπορικό Συμβούλιο χθες που δεν πήγατε, μας πείτε κάτι. Χειριζόμουν θέμα, σας είπα. Ευχαρίζω να σας το πω μετά στους συντάκτες, τους αμυντικούς και ποιο θέμα ήταν. Δεν θέλω να το πω δημόσια. Σε εσάς ευχαρίζω να το πω μετά. Δεν ήταν πάντως θέμα τέτοιο. Ακούστε, όταν έχω κάτι να πω, το λέω ευθέως και ξεκάθαρα. Δεν κάνω τσαλιμάκια να μην πάω στο Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνει συζήτηση. Ο κύριος Σαρικάς. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, αν έρθει η συμφωνία των πρεσπών στην Βουλή το Σεπτέμβριο των Οκτώβριων. Ακούμε, τώρα προσπαθούμε να ακούσουμε και τις ερωτήσεις, αλλά ακούμε σίγουρα τις απαντήσεις και καταλαβαίνουμε και τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Πάντως, ο κύριος Καμένος έχει ξεκαθαρίσει σε σχέση με τη συγκυβέρνηση, την παρουσία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το τι ακριβώς θα γίνει με την κύρωση συμφωνίας, δημοψήφισμα E180 και συνεχίζει τις απαντήσεις. Πώς δεν έχει γίνει κατανοητό. Εάν έρθει η συμφωνία με 151, θα αποσυρθώ από την κυβέρνηση και θα πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας λέγοντας ότι έρω τη στήριξη σε αυτή την κυβέρνηση. Να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές προκειμένου ο ελληνικός λαός να αποφασίσει. Τι άλλο πιο ξεκάθαρο να πω. Ο κύριος Γεννησόπουλος και μετά. Καμένος, δημοψήφισμα εκλογές ή 180 για να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως είπε ακόμα και με 151 θα προχωρήσει στην διαδικασία να μην δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και βέβαια να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να οδηγηθούμε πλέον στις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Ο κύριος Καμένος συνεχίζει να απαντά και βέβαια ξεκαθάρισε και το θέμα της απουσίας του χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι υπήρχε ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα ενημερώσει τους αμυντικούς συντάκτες. Και αφορούν την συμφωνία με την Αλβανία, θέλω να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι μέχρι τώρα αυτά τα οποία ζητούσαμε εμείς, παραδείγματος χάρη την απόδοση των νεκρών από τα νεκροταφεία στο αλβανικό έπος, είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχουμε αρχίσει, είμαστε εκεί, είμαστε μαζί με τις οικογένειες, παραλαμβάνουμε τους ήρωές μας. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Σούρλα, τον πρώην Υπουργό, ότι το παλεύει αυτό το θέμα 30 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που έχουν προχωρήσει. Θεωρώ ότι η Αλβανία έχει αντιληφθεί ότι είναι προς όφελός της να έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Όσον αφορά το βορειοηπειρωτικό, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Η Βόρεια Ήπειρος είναι η περιοχή που οι Έλληνες και ο Ελληνισμός υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Υπάρχει μια εθνική μειονότητα, την οποία και βεβαίως θα προστατεύσουμε και προς συμφέρον της Αλβανίας είναι να την προστατεύσει την εθνική μειονότητα. Τα άλλα τα οποία ακούγονται περί διεκδίκησης περιουσιών βεβαίως και δεν έχουν να κάνουν με τους περίφημους τσάμιδες. Οι τσάμιδες και οι τζαμουριές αναφερόντουσαν σε μια μερίδα του αλβανικού πληθυσμού που συνεργάστηκε με τους Ναζί. Πρόκειται για εγκληματίες πολέμου και βεβαίως με εγκληματίες πολέμου δεν συνομιλούμε. Θέματα που αφορούν άλλα τις δύο χώρες θα συζητηθούν και θα επιληθούν ειρηνικά. Εγώ θέλω να σας πω ότι πέραν από ακραίες φωνές που ακούγονται μέσα στην Αλβανία, παντού υπάρχουν ακραίοι. Πιστεύω ότι προς συμφέρον και της Αλβανίας και των βορειοϋπειρωτών μας και του ελληνισμού είναι να συνυπάρχουμε και να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί. Υπάρχει ιστορία η οποία δεν ξεγράφεται. Αλλά από τη στιγμή πλέον που έχουμε περάσει σε μια καινούρια φάση, η είσοδος στην Ευρώπη της Αλβανίας
θα ενισχύσει τη μειονότητα την ελληνική της Βορείου Ηπείρου με δικαιώματα τα οποία πιθανώς να μην είχε μέχρι σήμερα. Έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι διαπληρώσεις. Λοιπόν, παρακολουθούμε τη συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Καμένου, σε απευθεία σύνδεση. Νομίζω ότι τα βασικά κομμάτια τα οποία απασχολούσαν την επικαιρότητα, αλλά και τα σενάρια τα οποία βγήκαν από τη χθεσινή απουσία του από το Υπουργικό Συμβούλιο, απαντήθηκαν από τον κ. Καμένο.